Συγκλονισμένη είναι η κριτική από το θάνατο της εξάχρονης από την γρίπη τύπου Ιτα 1Ι1 και κεραυνοβόλο σε ψεμικό σοκ. Δεν μπορούμε άμεσα να το αποδώσουμε στον ιό της γρίπης ότι η γρίπη ήταν αυτή η οποία στήχησε τη ζωή. Εικάζεται, κύριε Λουμπούνη, με την εικόνα που έχετε μέχρι τώρα, ότι είναι πιθανό το παιδί, έχοντας προσβληθεί από Ιτα 1Ι1, να πέσαν οι άμυνες του οργανισμού και οι όποιες παρενέργειες, ακόμη και μυγκίτιδας, να οφείλονται σε αυτό? Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Η γρίπη, προσέξτε, σαν παιδί, ένα παιδί από μόνο του είναι πιο ευάλωτο από έναν ενήλικα. Ο ιός λοιπόν αύξησε αυτό το βαθμό της ευαισθησίας του παιδιού, με αποτέλεσμα να νοσήσει από ένα μικρόβιο που το είχε στη χλωρίδα του. Πρόκειται για το πρώτο θάνατο ανήλικου στο νησί μας που εξέπνευσε τον ιό της γρίπης, Ιτα 1Ι1, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Κέντρου Αναφοράς Γρίπης του Παγνή. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων από την Αθήνα, όπου έχουν σταλεί εργαστηριακά δείγματα. Αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Ναι, ήταν συψεμικό το σοκ. Ναι, ήταν κεραυνοβόλο, γρήγορο. Ο ιός της γρίπης που διαπιστώθηκε επιβαρύνει την κατάσταση, δηλαδή να αναπτυχθούν παθογόνα, μικρόβια. Τα παιδιά όταν πάνε σε κλειστούς χώρους οπωσδήποτε είναι πιο ευάλωτα. Ο Θεός να το αναπαύσει, λέει το παιδάκι. Κανείς δεν ξέρει τι είναι, λυπηρό μόνο. Και αν είναι καλά οι γονείς του. Εσείς είστε εμβολιαστοί? Ναι, ναι. Συλληπιτήρια μηνύματα έχουν κατακλείσει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκλονιστικό είναι το μήνυμα του παππού του μικρού κοριτσιού. Τα λόγια είναι τόσο φτωχά που ο πόνος θα κάνει χάντρες στο κομπολόι της λυπημένης και συντετριμένης μου ύπαρξης. Καλό ταξίδι εύχαρη σε γονούλα μου που η μοίρα έπαιξε τόσο σκληρό παιχνίδι με τη ζωούλα σου και σε πήρε τόσο πρόωρα, βυθίζοντας τη θλίψη, τους χαρουκαμένους γονείς σου και όλη τη στενή και ευρύτερη οικογένεια. Θα επανέλθω, αγγελούδι μου. Καλό σου δρόμο στο φως του παραδείσου. Βέβαια είναι ενισχυτικό το γεγονός. Καλό θα είναι να προσέχουν, να εμβολιάζονται. Όσον αφορά τα παιδιά, και όλα τα παιδιά, ας πούμε κάτω από 18, για οποιοδήποτε πυρετό πρέπει να μιλάμε με τον γιατρό μας. Φέτος οι παραγγελίες σαν την γρυπικά εμβόλια στα φαρμακεία της Κρήτης ήταν αυξημένες κατά 25%. Δεν χρειάζεται πανικός, τονίζει ο Γιάννης Καντιλάκης, ο οποίος συνιστά στους πολίτες ψυχραιμία. Γύρω στα 80.000 εμβόλια έγιναν φέτος στην Κρήτη και έχουν χρησιμοποιηθεί γιατί? Με λόγω της τελευταίας έξαρσης που ζητήθηκαν πάρα πολλά εμβόλια να κάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα είχαν κάνει. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν χρειάζεται ο πανικός. Οι άνθρωποι, ξαναλέω, που είναι ομάδες ψιλοκινδύνου, απευθύνονται στον γιατρό τους. Για αν ο γιατρός τους πει να το κάνουν, ας απευθυνθούν στα φαρμακεία. Υπάρχει μια έξαρση, τι λέτε? Φυσικά μας ενοχλεί. Είναι δυνατόν? Εσείς έχετε εμβολιαστεί? Ναι. Έχετε κάνει εμβόλιο? Έχω κάνει. Συγκινητική είναι και η ιστορία μιας 24χρονης με γρήπη Ιτα 1Ι1, η οποία γέννησε πριν από μία εβδομάδα με επίγουσα κεσαρική στο Παγνή, προκειμένου να μην κινδυνεύσει το μωρό. Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους. Βεβαιωμένο κρούσμα της γρήπης και η έγκυος 24χρονη και το παιδί που είναι στη μονάδα νεογνών πάνε πάρα πολύ καλά. Και αναμένεται σήμερα και η έγκυος να εξελθεί της μονάδας. Σπάνια περιστατικά που μπορεί να τύχει, αλλά δεν αποκλείεται. Έτυχε βέβαια.